Με αυτά τα μνημεία, τους μακεδονικούς τάφους, είναι αρχαιότητες αρχαίρεες. Αυτό είναι το πλεονέκτημά μας. Μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο μνημεία αρχαίρεα και τα οποία προέρχονται από μια ηρωική περίοδο της ανθρωπότητας. Από την περίοδο του Αλέξανδρου, του Φίλιππου, των διαδόχων, των επιγόνων, οι οποίοι άλλαξαν τον κόσμο, προέκυψε η ελληνιστική περίοδος, η ελληνιστική κοινή, συνέχεια της οποίας είμαστε σήμερα εμείς, όλος ο κόσμος. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο που μου έδωσε αυτό το βήμα για να παρουσιάσω έναν τάφο που ανασκάφηκε το 1992 από την κυρία Λουκριτία Γουναροπούλου, αλλά δεν δημοσιεύθηκε. Διότι η κυρία Γουναροπούλου αρρώστησε και από τότε δεν μπόρεσε να είναι πλέον δραστήρια στην επιστήμη μας. Αλλά η κυρία Γουναροπούλου έγραψε ένα κείμενο, το οποίο ο Σύλλογος θα εσωτερήσει το παρουσίασε το 2004 σε μια εκδήλωσή του στη Θεσσαλονίκη, στην Ανάληψη. Αυτό το κείμενο με το έδωσε εμένα η κυρία Γουναροπούλου, ο Σύλλογος κύριου του Συλλόγου, και με το φωτογραφικό υλικό που είχαμε, το οποίο το εμπλούτησα κι εγώ, και κάναμε ένα PowerPoint. Αλλά εγώ θα ήθελα πριν πάμε στο 1992 να ξεκινήσω από την παλαιότερη ανασκαφή που έγινε μέσα στην πόλη της Νάουσας, που πολλοί δεν την γνωρίζετε κιόλας. Θα ξεκινήσω με αυτό λοιπόν. Και μετά θα αλλάξουμε, θα πάμε στο χώρο που βρέθηκε ο τάφος των αθλητών, όπως το ονομάζεται. Και μετά στο τέλος θέλω να σας δείξω, να σας γνωρίσω, να σας παρουσιάσω τις ανασκαφές που έκανε φορεία αρχαιοτήτων η Μαθίας το 2017, τις τελευταίες ανασκαφές. Αυτή είναι η χαρά μου. Λοιπόν, ανασκάφοντας το αρχαιολογικό καρπό της Νάουσας. Καταρχήν θα αναφερθώ στις αρχαιολογικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον αρχαιολόγο Χαράλαμπο Μακαρόνα το 1929 στο οικόπεδο του Λάζαρου Παπαχρήστου Τέμα στην οδό Σμύρνης στην Νάουσα. Λοιπόν, η οδό Σμύρνης, όπως βλέπετε, εδώ είναι το εργατικό κέντρο. Αυτός ο δρόμος, η οδό Σμύρνης που πάει προς τον Μουσταφά στην γειτονιά μου. Εδώ στη διαστράγγλωση, με την κατηφόρη που κατεβαίνει στην κορδέλα του Γκαζάκη, την παλιότερη το ξέρετε, εδώ πέρα σε αυτό το σημείο έγινε η ανασκαφή το 1929. Ναι, θα το πω, Μπαϊτάς και Παπαδόπουλος. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, θα διαβάσω μία ανακοίνωση, μία αναφορά, μία ανταπόκριση από την Νάουσα, από τον ανταποκριτή, όπου λέει ο Ναουσαίος, για αυτήν την ανασκαφή, εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, εκείνο το έτος, στις 14 Σεπτεμβρίου του 1929, στην εφημερίδα της Θεσσαλονίκης Μακεδονικά Νέα, υπάρχει ανταπόκριση από την Νάουσα με τον υπότιτλο «Ευρήματα», που την υπογράφει ο ανταποκριτής με το ψευδόμενο ο Ναουσαίος. Ο Ναουσαίος λοιπόν γράφει τα εξής. Πρώην εβδομάδος, ο Λάζαρος Ζαχαροπλάστης, ανήμων θεμέλια για αναπτύσσει οικία, έβρε εις βάθος ενός μέτρου έδαφος εστρωμένο με μοσαϊκά. Αμέσως έσπευσε να ειδοποιήσει ο Κακομοίρης την αστυνομία και τον Μητροπολίτη ευρισκόμενον εδώ. Και η μέρα αστυνομία εμπόδισε τα συνεργασία και ανέφερε εις τας προϊστάμενας αχάστης, ο δε Μητροπολίτης μεταβάς επί τόπου εγνωμάτευσε ότι το ανεβρεθέν είναι δάπτυλο αρχαίας Βυζαντινής Εκκλησίας, εστρωμένη με ωραία πολύχρωμα μοσαϊκά, διατηρούμενα άριστα με ωραία χριστιανικά σχήματα. Έχει δε τη γνώμη ότι είναι ο αρχαίος Μητροπολιτικός Ναός της Νάουσας του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία αυτής καταστραφής κατά την επανάσταση της Νάουσας.